Υπουργού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο «Αρχιτεκτονικοί διάλογοι» και έχει ως βασικό στόχο την προβολή της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, την ανάπτυξη διαλόγου και επαφής των αρχιτεκτόνων, την κατάθεση προβληματισμών, τη δυνατότητα βελτίωσης της πορείας της αρχιτεκτονικής αλλά και του επαγγέλματος γενικότερα. Η εκδήλωση εντάσσεται στους εορτασμούς της Διεθνούς Ημέρας Αρχιτεκτονικής, που εορτάζεται την 1η Δευτέρα Οκτωβρίου με φετινή θεματολογία Architecture for a Better World, Architecture can make our world better. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου έχει την τιμή να φιλοξενεί δύο καταξιωμένους αρχιτέκτονες στον χώρο της Κυπριακής Αρχιτεκτονικής, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν το αρχιτεκτονικό τους έργο, όπως αυτό διαμορφώνεται από την πολύχρονη μεταξύ τους συνεργασία και μέσω αυτού θα αναπτύξουν τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους για την αρχιτεκτονική. Στο σημείο αυτό εκφράζονται ιδιαίτερες ευχαριστίες στην εταιρεία Φάνος Νη Επιφανίου, Λάουφεν, Χρυσό Οδηγό Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου για τη συνεργασία, τη στήριξη και την εδώ παρουσία τους. Αγαπητοί συνάδελφοι Ελευθερία Σεργίδου και Βασίλη Πασιουχτίδη, σας καλώ στο βήμα για την έναρξη της διάλεξής σας, από την οποία είμαι βέβαιος ότι θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Γεια σας. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου που μας προσκάλεσε να παρουσιάσουμε το έργο μας και μέσω αυτού της σκέψης μας για την αρχιτεκτονική. Ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Τη διάλεξη αυτή την είχαμε παρουσιάσει τον Οκτώβριο του 2016 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στα πλαίσια του κύκλου διαλέξεων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων μετά από πρόσκληση του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Θα παρουσιάσουμε έργα μας από όλη την αρχιτεκτονική μας διαδρομή, από την ίδρυση του γραφείου μας το 1995, σε μια προσπάθεια να καταφανούν ποια είναι τα στοιχεία που μας καθοδηγούν στην πορεία υλοποίησης ενός έργου, από τη σύλληψη της ιδέας, τη μορφοποίηση της, τη διαμόρφωση της, την ένταξή της στο γήπεδο. Εκπαιδευμένοι σε δύο διαφορετικές σχολές, σε δύο διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές προσεγγίσεις στην αρχιτεκτονική, δεν ήταν δεδομένη η απρόσκοπτη μεταξύ μας συνεργασία. Μια κοινή αντίληψη όμως ως προς τη μεθοδολογία προσέγγισης της αρχιτεκτονικής, καθώς και κοινές αρχές και αξίες ως προς το τι καλείται να προσφέρει η αρχιτεκτονική στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, ο οποίος εμπεριέχεται σε αυτό, είναι τα στοιχεία εκείνα που μας όθησαν και μας σωθούν να παράγουμε τα έργα μας με ενθουσιασμό και αγάπη από κοινού παρά τη διαφορετικότητά μας. Η μεθοδολογία προσέγγισης μας προσδιορίζεται ως ένα τρίπτυχο, το οποίο περιλαμβάνει το θέμα του έργου και σε σχέση με το συγκεκριμένο χρήστη κάθε φορά, ποια δηλαδή ανάγκη καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε και ποιανού, το χαρακτήρα του, το ήθος του, το έθος του. Το πρόγραμμα του έργου, τις επιμέρους χρήσεις του, τα μεγέθη τους, τις σχέσεις τους και τη μεταξύ τους οργάνωση, τον τόπο του έργου, τη θέση του στο περιβάλλον, γεωγραφικά και ιστορικά, αλλά και το σχήμα του. Τρία ισοβαροί για μας επίπεδα προσέγγισης, τρία layers ίσης σημασίας, που θεωρούμε ότι οφείλουμε να τα διερευνούμε εκ βάθρων κάθε φορά, ξεχωριστά, αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους. Αυτό το τρίπτυχο είναι που μας δίνει τη δυνατότητα να μεταδώσουμε στα έργα μας τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πιστεύουμε ως άνθρωποι και ως αρχιτέκτονες και τις οποίες θα επιχειρήσουμε να σας μεταφέρουμε εδώ σήμερα, με την επιφύλαξη ότι στην αρχιτεκτονική πολλά δεν μπορούν να υποθούν ή να περιγραφτούν ή ακόμα και να μεταδοθούν μέσω εικόνων, παρά μόνο να υπάρξουν σαν εμπειρίες. Από τα πρώτα μας έργα. Η κατοικία για ένα ζευγάρι με μια μικρή κόρη. Ασυμβίβαστοι, ιδιαίτεροι άνθρωποι που αγαπούν το ελληνικό τοπίο, τα νησιά, το φως. Το σπίτι το θέλουν μικρό και οικονομικό, τα απολύτως απαραίτητα. Έχουν ένα μακρόστινο μισό οικόπεδο σε μια μεσοτυχία με άλλη υφιστάμενη κατοικία, με τη μεγάλη ελεύθερη πλευρά του προς τα νοτιοανατολικά. Από την αρχή μας απασχόλησε το θέμα της μεσοτυχίας. Κρίναμε ότι οι επιλογές μας θα έπρεπε να συνομιλούν με το τυφλό της μεσοτυχίας και επομένως τα γεγονότα όφειλαν να διαδραματίζονται σε σχέση με αυτό το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Ένα πέρασμα προς το τέρμα του οικοπέδου διατρυπά το στενό πρόσωπο στον δρόμο και παράλληλο στη μεσοτυχία υλοποιεί και την προσπέλαση προς την αυλή, τους χώρους διημέρευσης αλλά και την είσοδο. Έτσι το σπίτι αποκτά την τέταρτη όψη του.
Το στενό πέρασμα, ιδιαίτερα δροσερό, δύναται να λειτουργεί από μόνο του και ως υπαίθριος μικρός χώρος ανάπαυσης. Οι χώροι αποκτούν διαμπερότητα και φωτεινότητα και ενσωματώνοντας τις γραμμικές κινήσεις, εσωτερικές και εξωτερική, δημιουργούν έμμεσα την αίσθηση της εσωστρέφειας. Οι εσωτερικές κινήσεις οριζόντια και καθύψος κινούνται παράλληλα του περάσματος, το οποίο και διευρύνουν. Η επεξεργασία του συνολικού όγκου σε επιμέρους σχήματα επιχειρεί να μειώσει τη γραμμικότητα και να προσδώσει μικροκλίμακα στο έργο. Έμφαση δόθηκε και στην επεξεργασία και ογκοπλαστική διαφάνεια των εσωτερικών κατακόρυφων κινήσεων. Το ζευγάρι εδώ έχουν πάθος με τη μουσική και τον κινηματογράφο. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν μόνο το μισό οικόπεδο για την κατοικία τους και για ένα μικρό ξενώνα φιλοξενίας. Το υπόλοιπο οικόπεδο θέλουν να παραμείνει ελεύθερο για τη διαμόρφωση της αυλής και του κήπου, αλλά και για πιθανές μελλοντικές ανάγκες. Το οικόπεδο τους βρίσκεται στην Ακρόπολη στη Λευκοσία, είναι επικλινές προς τα πίσω και δεν έχει ενδιαφέρουσες θέες. Έτσι προβάλλει ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας εσωστρεφούς διάταξης και οργάνωσης του έργου. Η προσπάθεια ανταπόκρισης στα πιο πάνω μας οδήγησε στη διάρθρωση του έργου στη βάση ενός κεντρικού κενού, που ως ενδιάμεσος χώρος διάχυσης κινήσεων, φωτός και ήχου, διαμορφώνει την κατοικία σε δύο περιοχές και διαμέσου του οποίου περνάς απέναντι. Εκεί είναι που διαχέεται το εσωτερικό προς το εξωτερικό, αλλά και το αντίστροφο, έτσι που να διατριπιέται το τυφλό όριο στα βορειοανατολικά. Εκεί είναι που γίνονται και όλες οι κινήσεις, οριζόντιες και κατακόρυφες, θεατές από όλους τους χώρους διημέρευσης του ισογείου. Δημιουργείται έτσι καθημερινά μια σειρά από εικόνες κατοίκησης που προβάλλονται απρόσκοπτα προς όλους τους ενίκους. Η σημαντική κλίση υπαγόρευσε τη βάση του χτίσματος, στην οποία δομείται η κατακόρυφη επιφάνεια των πετών, για να επικολληθεί σε αυτήν ο διάλογος των όγκων, ενώ η στέψη ενοποιεί τους δύο όγκους σε έναν για να διατηρήσει την κλίμακα στο έργο. Ο διαγωνισμός έγινε το 1998 και η μελέτη μας απέσπασε τον πρώτο έπαινο. Το τεμάχιο βρίσκεται λίγο έξω από τη Λευκοσία, στην είσοδο της Πανεπιστημίουπολης στην Αγλαντζά. Πρωταρχική μας σκέψη ήταν ότι η φοιτητική κοινότητα οφείλει να αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη νέων ιδεών και οραμάτων ζωής μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες έρευνας και μελέτης, τη συνεργασία, την ελεύθερη σκέψη και έκφραση. Θεωρήσαμε ότι η κλιμακωτή συμμετοχή του φοιτητή από μικρές σε μεγαλύτερες ομάδες
θα του έδινε τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ενεργός φοιτητής, ως ενεργός πολίτης. Η ιδέα μας ήταν η ενοποίηση των μονάδων του προγράμματος, διαμορφώνοντας μεγαλύτερες επιμέρους ενότητες κτίρια, τα οποία με τη σειρά τους να ενοποιούνται σε μεγαλύτερα σύνολα, έτσι ώστε κλιμακωτά να διαμορφώνεται το όλο συγκρότημα. Βασικός χειρισμός στην πρότασή μας ήταν η παρεμβολή μεταξύ των μονάδων και των επιμέρους ενωτήτων κτιρίων ενδιάμεσων κενών που να αποτελούν χώρους συνάντησης των φοιτητών και να περιλαμβάνουν τις κινήσεις από και προς τις μονάδες και τις επιμέρους ενότητες κτίρια. Ένας ημίκλειστος περίπατος στον νότο να τα ενοποιεί όλα και να τα οδηγεί στους κοινόχρηστους χώρους του προγράμματος. Για την επεξεργασία της όλης ιδέας λειτουργήσαν σαν σημεία αναφοράς οι ακόλουθες σκέψεις ερεθίσματα. Πρώτον, ότι η θέση του γηπέδου που βρίσκεται από την κατεύθυνση της πόλης προς την Πανεπιστημίουπολη και κοντά σε μία από τις εισόδους της, δίνει την αίσθηση ενός σημείου άφιξης και υποδοχής ενός τερματικού σταθμού. Και δεύτερον, ότι οι φοιτητές, οι κάτοικοι μιας φοιτητικής εστίας, συμβιώνουν για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχοντας κοινούς προορισμούς, όπως θα μπορούσε να πει κανείς για τους συνταξιδιώτες. Ο συνδυασμός των σκέψεων αυτών μας κατεύθυνε σε μία σύνθεση όπου τα κτίρια αρθρωτά μέσα από ενδιάμεσα κενά μοιάζουν με τρένα, το συγκρότημα με σταθμό και οι φοιτητές με συνταξιδιώτες που στο ταξίδι τους απομονώνονται, διασταυρώνονται και συναντιούνται μέσα από ποικίλες και συνεχείς μεταβάσεις. Η μελέτη μας προχώρησε και στην επεξεργασία του φοιτητικού δωματίου, το οποίο για μας θα έπρεπε παρόλο το μικρό του μέγεθος, επίσης να δίνει τη δυνατότητα της συναναστροφής και της συνεργασίας. Έτσι δώσαμε τη δυνατότητα φιλοξενίας με τη δημιουργία μικρού παταριού. Εδώ η μελέτη μας απέσπασε το πρώτο βραβείο και το έργο μας ανατέθηκε σχεδόν αμέσως. Η κατασκευή του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2003 και αποπερατώθηκε τον Ιούλιο του 2006. Περιλαμβάνει τα γραφεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, τα γραφεία των Ομοσπονδιών όλων των αθλημάτων, εκτός του ποδοσφαίρου, κοινόχρηστες αίθουσες συνεδριάσεων και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αποθήκες, χώρους στάθμευσης καθώς και το Ολυμπιακό Πάρκο. Καλυμμένοι χώροι 10.600 τετραγωνικά μέτρα. Τελικό κόστος ανέγερσης 10.108.000 ευρώ. Σύμβολοι του έργου ήταν η πολιτική μηχανική Νίκος Καλαθάς και Γιώργος Δημητριάδης, ο μηχανολόγος μηχανικός Γιάννος Ζεμπίλας και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Κυριάκος Ιωαννίδης, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την πραγματικά άψογη συνεργασία που είχαμε τόσο κατά τη μελέτη του έργου, όσο και για την επίβλεψη της κατασκευής του. Το τεμάχιο βρίσκεται στην είσοδο της Λευκωσίας σε δεσπόζουσα θέση και σε άμεση οπτική από τον αυτοκινητόδρομο. Προς τα ανατολικά του ανοίγεται μια όμορφη θέα, ακόμα και το επίπεδο του εδάφους προς το δάσος της αθαλάσσας. Επισημάναμε τρεις βασικές παραμέτρους που εκφράζουν την Ολυμπιακή κίνηση και που στην πορεία αποτέλεσαν το πλαίσιο της πρότασής μας. Την οικουμενική διάσταση της καλλιέργειας και διάδοσης του αρχαίου πνεύματος του Ολυμπισμού, με έννοιες όπως η φιλία, η ευγενής άμυλα και η παγκόσμια ειρήνη. Την ιστορική διάσταση της διαφύλαξης και αναβίωσης ενός πανάρχαιου θεσμού 3.000 χρόνων. Και την αθλητική διάσταση της προώθησης της ταυτόσιμης άσκησης σώματος και πνεύματος ως ουσιαστικής ανθρώπινης δραστηριότητας. Θεωρήσαμε ότι τα περάσματα από το ατομικό στο συλλογικό και από το αρχαίο στο σύγχρονο μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα από αρχιτεκτονικές μεταβάσεις, στη διάρθρωση του κτηρίου σε κάτωψη και στο διάλογο του με το έδαφος σε τομή αντίστοιχα. Τη συντάφτιση σώματος και πνεύματος παραλληλήσαμε με τη συντάφτιση χτιστού και άχτιστου, κτηρίου και πάρκου στο επίπεδο του χωροταξικού. Στην κάτωψη, η αναζήτηση για μια μορφή διάρθρωσης που να εκφράσει την παράμετρο της οικουμενικότητας μας κατεύθυνε στην εικόνα του αρχαίου σταδίου που λειτουργήσε σαν αναφορά. Το κτίριο αναπτύσσεται περιμετρικά από ένα κεντρικό κενό, το οποίο ανοίγεται προς την πόλη, καλώντας το έξω να εισχωρήσει και αφήνοντας το μέσα να θεαθεί. Στην τομή, η ιστορικότητα και η διαχρονικότητα του θεσμού εκφράζεται στο διάλογο του κτιρίου με το έδαφος. Το έδαφος συμπαγές ταυτίζεται με την ιστορία, τη μνήμη. Το κτίριο ανάλαφρο ανυψώνεται και αποκολλάται από το έδαφος για τη δημιουργία του ισόγειου κενού. Εκεί η διαδρομή αποκτά σημασία μουσιακού χώρου, όπου διαμορφώσεις, εκθέματα και ο χώρος εισόδου υποδοχής με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της προσδίδουν επιμορφωτικό χαρακτήρα για την αρχαία αλλά και για τη σύγχρονη ιστορία του θεσμού. Στο χωροταξικό το κτίριο δεν παρατίθεται στο πάρκο, ούτε το αντίστροφο. Αρχικά το κτιστό εισχωρεί σαν σφήνα κεντρικά στον αδόμητο χώρο του γηπέδου, αφήνοντας το άκτιστο να το περιβάλλει, ενώ στη συνέχεια το άκτιστο εισχωρεί σαν σφήνα κεντρικά στο χτιστό και διατρυπώντας το εσωματώνεται.
Η αλληλοδιείσδυση και η ισότιμη συνύπαρξη χτιστού και άχτιστου, κτηρίου και πάρκου, εκφράζει για μας την ανάγκη συνύπαρξης υλικού και πνευματικού, άθληση σώματος και πνεύματος. Στο ισόγειο, το κεντρικό κενό λειτουργεί ως ένας εκτενής ενιαίος χώρος εκδηλώσεων και εκθέσεων που αναπτύσσεται διαδοχικά από το πάρκο, διαμέσου του σκιερού εθρίου, στο χώρο εισόδου υποδοχής και εν συνεχεία διαμέσου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, στο χώρο υπεθρίων εκδηλώσεων και ξανά στο πάρκο. Η κίνηση στις ομοσπονδίες γίνεται περιμετρικά εξωτερικά, έτσι ώστε αυτές να στοιχίζονται εκατέρωθεν των εθρίων, ως θεατές παρατηρητές αναμεταξύ τους, καθώς και των γεγονότων που λαμβάνουν χώρο σε αυτά. Ο περιπατητής αντιλαμβάνεται τις ομοσπονδίες στην ολότητά τους σαν μια παρέλαση των διαφόρων αθλημάτων. Τα γραφεία της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής χωροθετούνται ιεραρχικά στη ψηλότερη στάθμη, στην κορύφωση του κτηρίου. Χαρακτηριστικό στοιχείο τους είναι η οπτική ενοποίησή τους με το χώρο εισόδου υποδοχής του κτηρίου, διαμέσου του δίδυμου εσωτερικού-εξωτερικού εθρίου που επιτυχάνεται με την ανάπτυξη του κεντρικού κενού καθύψους. Εκεί τοποθετούνται σε όλους τους ορόφους όλοι οι μεγάλοι χώροι συνάθρησης, οι οποίοι αιωρώνονται μέσα από τα έθρια και μέσα από τη διαδοχική τους διαφάνεια πολλαπλασιάζονται και απεραντώνονται, επισφραγίζοντας το πνεύμα συνεργασίας που διέπει τους γραφειακούς χώρους. Οι εξωτερικοί επιμήκης διάδρομοι αποτελούν και τον κύριο χαρακτηριστικό των όψεων του κτηρίου, προσδίδοντας του χαρακτήρα κίνησης, εφόσον πρόκειται για ένα κτίριο ταυτισμένο με την άθληση. Το πάρκο διαμορφώθηκε ως ένα σύγχρονο αστικό θεματικό πάρκο, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο επιμορφωτικό. Ο επισκέπτης, διασχίζοντάς το, βιώνει εμπειρίες και αποκτά γνώσεις για την ιστορία και τη σημασία του Ολυμπιακού θεσμού. Οργανώθηκε με τη σύνθεση τριών επιμέρους τόπων. Της πλατείας, που χρησιμοποιείται ως χώρος ποικίλων εκδηλώσεων, ενώ λειτουργεί και ως ενδιάμεσος χώρος μεταξύ της πόλης και του έργου. Του κεντρικού κήπου, που προτείνεται ως κήπος των πολυμέσων, με τη χρήση διάφορων οπτικοακουστικών μέσων και φυτεύεται με γρασίδι, αποπνέοντας την ατμόσφαιρα του στίβου ενός σταδίου. Εδώ να πούμε ότι η μελέτη εφαρμογής περιλάμβανε την χρήση φυσικού γρασιδιού, κάτι το οποίο δυστυχώς για λόγους πέραν από εμάς και παρά την έντονη διαφωνία μας δεν υλοποιήθηκε. Όπως επίσης δεν υλοποιήθηκε ακόμα και η τοποθέτηση οθόνων και άλλων οπτικοακουστικών μέσων. Η ιδέα γεννήθηκε από την παρατήρηση του τοπίου των σύγχρονων αθλητικών συναντήσεων, το οποίο συγκροτείται από στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας της επικοινωνίας και άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων, σε αντίθεση με την αρχαιότητα όπου το τοπίο του ασκούμενου αθλητή το συνέθεται αποκλειστικά η φύση. Και του περιμετρικού πάρκου που αναλύεται στους ξηρούς και υγρούς κήπους, με έκθεση γλυπτών εμπνευσμένων από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους θεματικούς κήπους όπου κάθε τομέας αφιερώθηκε με ανάλογες φυτεύσεις σε μία από τις πέντε υπήρους, ενώ το κεντρικό τμήμα αφιερώθηκε στο ελληνικό τοπίο, και στο άλσος με τον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, το οποίο είναι αφιερωμένο στο κυπριακό τοπίο. Στην αφετηρία του κεντρικού κήπου από την πλατεία τοποθετήθηκε η μεταλλική διάτρητη γαλαρία, που εκτός από πύλη εισόδου και πυλώνας κατακόρυφων κινήσεων, αποτελεί και επιφάνεια σήμανσης και προβολής τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Προς τον μεγάλο αυτοκινητόδρομο, το πάρκο ολοκληρώνεται με το τείχος, που λειτουργεί ως φράγμα οπτικής και ηχητικής ρύπασης από τον δρόμο. Κατά μήκος του δημιουργείται περίπατος ξεκούρασης και παρατήρησης της θέας της γύρω περιοχής και ως στιβαρή βάση αφήνει το κτίριο να προβληθεί, επισφραγίζοντας τη σημασία και την ιστορικότητα του Ολυμπιακού θεσμού.
ο ιδιοκτήτης εδώ αποφάσισε να κάνει το άλμα από το παραθαλάσσιο διαμέρισμά του σε μια μονοκατοικία. Ένας εκλεκτικός άνθρωπος με ενδιαφέρον στις τέχνες. Έχει έντονες όμορφες εικόνες από την αυλή και τους ψηλούς μαντρότυχους στο σπίτι της γιαγιάς στο χωριό, αλλά και από την καθημερινή θέα της θάλασσας από το διαμέρισμά του. Το οικόπεδό του βρίσκεται πάνω σε ύψωμα και στα σύνορα του αστικού ιστού με το άλσος και τον υγροβιότυπο της Αλικής Λάρνακας. Για αναφορά στο άλσος στα δυτικά, κρίναμε ότι θα έπρεπε εκτός από το να είναι άμεση, να παρεμβαίνει καθοριστικά στη μορφοποίηση του έργου. Έτσι, μια συμπαγής φλούδα περικλεί την κατοικία και εγκυβωτίζοντας υπαίθριο χώρο, την αυλή, αποκαλύπτεται στα δυτικά. Το νερό τοποθετείται δυναμικά στην αυλή, διανοίγοντας τη φλούδα σημειακά προς τον νότο και ξεπροβάλλοντας ανάμεσα στο πράσινο. Η φλούδα αυτή αποτελεί και την κύρια επιφάνεια έκθεσης των έργων τέχνης του ιδιοκτήτη. Η πρόσβαση εφάπτεται της καμπυλότητας και οι χώροι βαίνουν προς την αυλή, ενώ ο χώρος του καθιστικού διαμπερής ενοποιεί την αυλή με τον κήπο και έχει θέα του άλσους. Στον όροφο, η κίνηση υποχωρεί αφήνοντας τους χώρους σε ελεύθερη οπτική προς την αυλή και τον κήπο. Το δώμα του καθιστικού λειτουργεί ως υπερυψωμένη αυλή που επεκτείνει την αυλή του ισογείου με τη χρήση υπαίθρια σκάλας. Ο υπαίθριος χώρος που περιβάλλει τη φλούδα, μελετημένος στο σύνολο της σύνθεσης, επιμερίζεται σε φυτεύσεις ελεύθερες και μη μέχρι τα όρια του οικοπαίδου. Επιλέχθηκαν δέντρα και φυτά που αναλόγως του είδους τους, της μορφής τους, των χρωμάτων και των αρωμάτων τους να δημιουργούν ένα τέτοιο περιβάλλον που να ολοκληρώνει τον επιδιωκόμενο χαρακτήρα κατοίκησης. Ο διαγωνισμός του 2010, όπου η μελέτη μας απέσπασε τον πρώτο έπαινο. Το οικόπεδο έχει ένα απλό ορθογώνιο σχήμα με νότια πρόσωψη. Βρίσκεται πάνω σε ύψωμα στη Λευκωσία και ανάμεσα σε κτίρια άλλων δημοσίων οργανισμών. Μέσα από το θέμα του έργου, στο οποίο η συγκέντρωση, η διαλογή και η αναμετάδοση των ειδήσεων είναι μια έντονη, αδιάκοπη και συλλογική διαδικασία, οδηγηθήκαμε στη σκέψη ότι και οι χώροι στους οποίους αυτή η διαδικασία θα φιλοξενείται θα έπρεπε να είναι αντιστοίχως ζωντανοί, ρέοντες και διαφανείς, αλλά ταυτόχρονα οργανωμένοι και ελεγχόμενοι. Ο πυρήνας της όλης δραστηριότητας ενός πρακτορείου ειδήσεων, το newsroom, εξορισμού λειτουργεί κεντροβαρικά. Είναι το σημείο αναφοράς, η αγορά της κοινότητας των χρηστών, εκεί όπου νοητά διαδραματίζονται όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Μέσα από μια τέτοια συλλογιστική, η διαμόρφωση του έργου ξεκίνησε από τη μορφοποίηση του newsroom, έτσι ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά που να του προσδίδουν τις έννοιες της ζωντάνιας, της ροϊκότητας και της διαφάνειας και με στόχο να αποκτήσει χαρακτήρα που να καθορίζει τη μοναδικότητα του κτηρίου. Ένα κανονικό στατικό σχήμα ενεργοποιείται, αναμορφώνεται και μορφοποιείται, αποκτώντας ιδιαίτερο σχήμα και τη δική του προσωπική ταυτότητα ως ο πυρήνας του οργανισμού. Περιβάλλεται από μια συμπαγή μάζα, η οποία περιλαμβάνει τα υπόλοιπα γραφεία.
το newsroom, προκειμένου να εκπέμψει προς τον έξω κόσμο τη ζωντάνια και τη συνεχή δραστηριότητά του, διανοίγει τη συμπαγή μάζα, δημιουργώντας κενά και προκειμένου να δηλώσει εντονότερα την παρουσία του, ξεπροβάλλει στην οροφή. Τέλος, ένας παρόδιος φλοιός αγκαλιάζει το όλο σώμα για να του προσδώσει συνοχή και ως τελική επιδερμίδα να το προφυλάξει από τις εξωτερικές συνθήκες. Η χώρη συνάθρησης, η αίθουσα πολυλαμπρών χρήσεων και καφετέρια επιλέχθηκε να τοποθετηθούν στο δώμα ως roof garden για μια πανοπτική πλέον επαφή με την πόλη. Έργο μας που αποπερατώθηκε πρόσφατα. Εδώ το ζευγάρι ψάχνει για κάτι διαφορετικό σε ένα γροτοτεμάχιο εμβαδού περίπου 7.500 τετραγωνικό μέτρο. Αυθεντικοί άνθρωποι με ιδιαίτερη αγάπη στη φύση. Οι προσδοκίες για την κατοικία τους εν έτη 2012 είναι πολλές. 5 υπνοδωμάτια, 2 καθιστικά, 2 γραφεία, καλυμμένη πισίνα και δωμάτιο υπηρεσίας. Το τοπίο είναι εξαιρετικό με ανοιχτοσύνη και με μακρινή θέα της θάλασσας. Η ιδέα μας εδώ ήταν η γεωμετρία του τόπου, που οργανώνεται με κύριες και δευτερεύουσες ευθείες γραμμές, καθώς και κύριες και δευτερεύουσες επιφάνειες, να οργανώσει και το όρο τεμάχιο σε επιοδιέρεση της κλίμακας. Έτσι, το τεμάχιο επιμερίζεται σε τμήματα με διαφορετικό χαρακτήρα, με περιβόλια από ποροφόρα δέντρα, με ελαιώνες, με φιλοβόλα δέντρα, με γρασίδι. Το χτιστό τοποθετείται πάνω σε ένα μακρόστενο κεντρικό τμήμα του τεμαχίου, σε ένα χαλί χαμηλής ποικίλης ανθοφόρας βλάστησης. Οι χώροι της κατοικίας, καλυμμένοι και ακάλυπτοι, κλειστοί και ανοιχτοί, απλώνονται ανάμεσα σε επιμήκες επιφάνειες τείχων που διατάσσονται σχεδόν παράλληλα στο χώρο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οπτικές φυγές με κατέμφεση ανατολής-δύσης, δημιουργώντας μέτωπα στο νότο και πλάτες στο βορρά. Η κίνηση ευθυτενής δένει τους χώρους σε ένα σύνολο κατεροθέντες, έτσι ώστε οι οπτικές προς αυτούς, αλλά και προς το κοντινό και το μακρινό τοπίο, να παρατίθενται εν αλλάξ. Ο όροφος καλύπτει την πισίνα και αξιοποιεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την απεριόριστη θέα σε όλες τις κατευθύνσεις. Τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013 υπήρξαν καθοριστικά για το συγκεκριμένο έργο, καθώς επέβαλαν τη σταδιακή αλλαγή των σχεδίων για οικονομικούς λόγους. Αρχικά έφυγε η πισίνα και ο όροφος κατέβηκε στο ισόγειο, ενώ μετά από τη λήψη προσφορών από εργολάβους για την κατασκευή του έργου, έφυγε και ο πρώτος όγκος με τα γραφεία, το δωμάτιο υπηρεσίας και τον γκαράζ. Η επιθυμία όμως για την πισίνα ήταν έντονη και επανέρχεται υπαίθρια αυτή τη φορά, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής. Σχεδιάζεται εκ νέου στη θέση του όγκου που έφυγε, μέσα σε μια μεταλλική διάτρητη κατασκευή, έτσι ώστε να υλοποιηθεί σε μια άλλη απόδοση ο πρώτος όγκος της κατοικίας. Στην παρούσα φάση, η κατασκευή αυτή δεν υλοποιήθηκε, ενώ τον γκαράζ απομακρύνθηκε σε ένα ανεξάρτητο κτίσμα, στην ίδια πάντα ιδέα της γεωμετρίας του έργου. Αυτή ήταν και η τελευταία αλλαγή. Το ευτύχημα ήταν πως ίσως από διέστηση, ίσως επειδή το επέβαλε ο τόπος, είχαμε διαρθρώσει το πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο που μας επέτρεπε με μια σχετική ευκολία όλες αυτές τις προσαρμογές και κυρίως χωρίς να αλλοιώνεται η αρχική ιδέα του έργου.
Ο διαγωνισμός έγινε κατόπιν πρόσκλησης και δόθηκε περιθώριο περίπου ενός μήνα για την υποβολή των προτάσεων. Αφορούσε μια μεγάλη κλίμακα ανάπτυξη τη τάξη των 40.000 τετραγωνικών μέτρων μεικτή χρήση που να συνδυάζει κατοίκηση, εργασία και αναψυχή. Δεν υπήρχε δεδομένο κτηρολογικό πρόγραμμα ούτε καθορισμένη αμοιβή, τα οποία και θα έπρεπε να προταθούν από τους διαγωνιζόμενους. Ζητούμενο ήταν να προταθεί το κόνσεπτ της όλης ανάπτυξης μέσα από τη διαμόρφωση ενός master plan. Γι' αυτό και τα σχέδιά μας έμειναν στα αρχικά στάδια επεξεργασίας της όλης σύνθεσης. Η όλη προσπάθειά μας επικεντρώθηκε στο να αποδώσουμε κυρίως το περιβάλλον που επιδιώκαμε να δημιουργηθεί στο έργο. Το τεμάχιο είναι πολύ κοντά στην περίμετρο του αστικού κέντρου της Λάρνακας και έχει από κάποιο ύψος και πάνω πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και τη λίμνη της Αλικής, αφού βρίσκεται αναμεταξύ τους. Δώσαμε σημασία ούτως ώστε ο συνδυασμός της κατοίκησης, της εργασίας και της αναψυχής να εμπλουτιστεί με όσο το δυνατόν περισσότερες επιμέρους χρήσεις χρειάζονται, προκειμένου ο ένοικος να μπορεί να ζήσει αυτόνομα σε αυτό τον μικρό κόσμο, σε αυτή την πλήρη γειτονιά, χωρίς να υποχρεώνεται σε μετακινήσεις. Στόχος μας, το 8-8-8, 8 ώρες εργασίας, 8 ώρες αναψυχής και 8 ώρες ύπνου, να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν στο μεγαλύτερο βαθμό. Η ανάπτυξη διασπάτησε επιμέρους κτηριακούς όγκους, οι οποίοι συνομιλούν μεταξύ τους διαμέσου υπαίθριων χώρων κοινωνικού χαρακτήρα, πλατείας, κήπων, παιχνιδιών και καθιστικών, προκειμένου να δημιουργηθεί γειτονιά. Τα κτίρια ανυψώνονται σε πιλωτή και το έδαφος αφήνεται ελεύθερο για να δημιουργηθεί ένα εκτενές πολυλειτουργικό πάρκο που να καταλαμβάνει ολόκληρο το ισόγειο για την άθληση, τη βόλτα, την ξεκούραση και την αναψυχή των ενίκων. Κύριο μέλημά μας ήταν το συγκρότημα να λειτουργήσει ως ένας πόλος έλξης επισκεπτών, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί γκέτο. Γι' αυτό τον λόγο, οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας και τα καταστήματα τα οποία θα δέχονται και κοινό εκτός του συγκροτήματος τοποθετούνται συνδεδεμένα με φυτεμένες γέφυρες ψηλά στον έκτο όροφο, προκειμένου από εκεί οι επισκέπτες να βιώσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, να γευματίζουν, να ψυχαγωγούνται και να κάνουν τα ψώνια τους, απολαμβάνοντας μέσα από διαδρομές πρασίνου την εξαιρετική θέα της θάλασσας και της λίμνης της Αλικής. Η κατεύθυνση των επιμέρους κτηριακών όγκων γίνεται με τρόπο που να αξιοποιούνται οι καλύτερες θέσεις για όλους τους ενίκους που εργάζονται ή κατοικούν σε αυτούς. Το ένα κτίριο δεν παρεμποδίζει το άλλο. Η χωροθέτησή τους αφήνει ανεμπόδιστη τη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο κάθε ένικος μπορεί να ξεκινήσει από τις διαμορφώσεις του πολυλειτουργικού πάρκου, είτε με ποδήλατο είτε πεζός, και να φτάσει εύκολα τόσο στη λίμνη της Αλικής, όσο και στη θάλασσα, όπου εκεί θα συναντήσει τους ήδη διαμορφωμένους πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους και μονοπάτια, προκειμένου να συνεχίσει τη βόλτα του. Η διάρθρωση του όλου έργου γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει ελευθερία στη διαμόρφωση των επιμέρους χρήσεων, την προσταφαίρεση σε αυτές, αλλά και να επιτρέπει την καταφάσιση υλοποίηση του έργου, προκειμένου να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στους επενδυτές. Το τεμάχιο επιμερίστηκε με τρόπο που να μπορεί η ανάπτυξη να λειτουργήσει και με λιγότερα χτίρια. Περαιτέρω δίνεται εύκολα η δυνατότητα ένταξης άλλων συναφών χρήσεων, όπως παραδείγματος χάρη ξενοδοχείου, με την ανάλογη διαμόρφωση της ζώνης κατοίκησης, από τον 7ο έως τον 14ο όροφο.
Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση της δουλειάς μας με ένα έργο μας από ένα άλλο τομέα της αρχιτεκτονικής, αυτό της αποκατάστασης και επανάχρησης υφιστάμενων κτιρίων. Ο τομέας αυτός μας ενδιέφερε από πάντα και όχι μόνο για τα παραδοσιακά κτίρια. Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να μας απασχολεί ιδιαίτερα, σίγουρα γιατί μπήκαμε και εμείς στα χρόνια και έχουμε πλέον αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η έννοια της διατήρησης της μνήμης που κουβαλούν αυτά τα κτίρια, του τόπου που αυτά συνδημιούργησαν με την ύπαρξή τους στο περιβάλλον, γεωγραφικά και ιστορικά. Αλλά βέβαια και γιατί θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς στον τομέα της επανάχρησης που δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι τόσο διαδεδομένος όσο αλλού. Εδώ δυστυχώς έχουμε την τάση να κατεδαφίζουμε. Για εμάς δεν είναι λιγότερο σημαντική η δελεαστική η αρχιτεκτονική δημιουργία μέσα σε ένα υπάρχον κέλυφος, αντί σε ένα άδειο οικόπεδο. Στην περίπτωση αυτή, καλούμαστε να επανεμφυσίσουμε στο κέλυφος τη ζωή που έχασε, συνήθως εντάσσοντας σε αυτό μια νέα χρήση, ένα νέο πρόγραμμα, κατάλληλο έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά. Δηλαδή, εδώ το θέμα είναι η αναβίωση, την οποία αντιμετωπίζουμε πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και προσήλωσης τόσο στο είδος και στην ιστορία του κτηρίου, όσο και στην αρχιτεκτονική του δομή, λειτουργία και κατασκευή. Το αρχοντικό της Ευαθίας Πιερίδου χρονολογείται περί τα μέσα του 19ου αιώνα και έχει κηρυχθεί αρχαίο μνημείο πίνακα Β'. Σε αυτό έζησε μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής της η μεγάλη ευεργέτηδα της πόλης, Ευαθία Πιερίδου, και μετά την κληροδότησή του στην πόλη στις αρχές του 20ου αιώνα αξιοποιήθηκε εμπορικά, σύμφωνα πάντα με τη διαθήκη της, προκειμένου τα έσοδά του να καταλήγουν στο νοσοκομείο Λάρνακας. Βρίσκεται σε κεντροβαρική θέση ως προς το περιφερειακό μέτωπο των Φοινικούδων και έχει απομείνει το μοναδικό από τα αρχοντικά που δέσποζαν εκεί, που καταμαρτυρεί την ιστορική αξία και σημασία του χώρου, ο οποίος πάντα αποτελούσε το κέντρο της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής της πόλης. Το 1954 έγινε μια σημαντική επέμβαση στο κτίριο με σκοπό την περαιτέρω εμπορική αξιοποίησή του, δυστυχώς χωρίς σεβασμό στη δομή του κτιρίου, στην οργάνωσή του και στη σχέση του με το περιβάλλον. Οι χώροι κατακαιρματίστηκαν και διαχωρίστηκαν σε επιμέρους υποστατικά. Η τοξοστοιχεία του ισογείου στην αυλή χτίστηκε, το πέρασμα της εσωτερικής αυλής στον πλαγιόδρομο έγινε κατάστημα, έγιναν προσθήκες στη βορειοανατολική βεράντα του ρόφου και η γωνία του κτιρίου κόπηκε 45 μοίρες. Σε αυτό το στάδιο της αποτύπωσης και της ιστορικής έρευνας είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με τις συναδέλφους Ειρήνη Χατζησάβα και Μαρία Φιλοκύπρου. Πρώτη στο μέλημά μας ήταν να επαναφέρουμε κυρίως την αρχική δομή και οργάνωση του κτιρίου και τη σχέση του με τον παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων. Η πρότασή μας για τη δημιουργία μουσείου βρήκε αμέσως θετική ανταπόκριση από τον εργοδότη. Περιλάμβανε την επαναφορά της κεντρικής εισόδου στο ισόγειο, κάτω από τον περίτεχνο εξώστη, και τη διάνοιξη του λιακού με την τοξοστοιχεία της αυλής. Την αποκατάσταση του περάσματος της εσωτερικής αυλής στον πλαγιόδρομο και την αξιοποίηση της ίδιας της αυλής και φυσικά την επαναφορά της γωνίας του κτηρίου. Στον όροφο την καθαίρεση όλων των προσωπικών μετατροπών του 1954 και την επαναφορά της βορειοανατολικής βεράντας. Νέες κατασκευές προτείναμε μόνο τον γυάλινο ανελκυστήρα του μουσείου και μια μεταλλική γέφυρα για την επίτευξη κυκλοτερούς κίνησης στους εκθεσιακούς χώρους. Διάφορα όμως προβλήματα με τους θέσμιους ενοικιαστές του κτηρίου δεν επέτρεψαν την υλοποίηση αυτής της μελέτης. Με δεδομένα πλέον τα όρια των υφιστάμενων υποστατικών του ισογείου και του διαμερίσματος στον όροφο, μας ζητήθηκε και προχωρήσαμε στη μελέτη της επέκτασης του ισογείου εστιατορίου στο κεντρικό τμήμα του ρόφου, καθώς και με τη διαμόρφωση γραφείου στη βόρεια πλευρά. Τελικά μας δόθηκε εντολή και προχωρήσαμε σε υλοποίηση μόνο μερικής αποκατάστασης του κτηρίου, κυρίως για τη στήριξή του, την καθαίρεση των τροποποιήσεων του 1954 και την αποκατάσταση των εξωτερικών όψεων. Πολύτιμη υπήρξε η συνεργασία μας με τον συνάδελφο Διομήδη Μυριανθέα αλλά και με το τμήμα αρχαιοτήτων. Στην παρούσα φάση προχωρά και ελπίζουμε να υλοποιηθεί η μελέτη μας για δημιουργία ξενοδοχείου στον όροφο, ενώ στο ισόγειο οι χώροι εστίασης διαμορφώθηκαν από τους ενοικιαστές με δικά τους σχέδια. Το θετικό είναι πως με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το μοναδικό αυτό αρχοντικό διασώθηκε και αναβίωσε, έστω και μερικώς, προσφέροντας στην πόλη ένα μικρό ίχνος της σπουδαίας ιστορίας τόσο του ίδιου του κτηρίου όσο και του τόπου των Φοινικούδων που το φιλοξενεί.
Η αναδρομή στη δουλειά μας έδειξε ότι η ιδέα που έχει τον καθοριστικό και καθοδηγητικό ρόλο σε όλη την εξέλιξη του κάθε έργου και που αυτήν υπηρετούν όλοι οι χειρισμοί, είτε κύριοι είτε επιμέρους, εκπηγάζει από το τρίπτυχο των επιπέδων προσέγγισης θέμα πρόγραμμα τόπος. Το δέναυσμα της ιδέας δίνεται από εκείνο που έχει ανάλογα με το έργο τον πιο δυνατό χαρακτήρα από τα τρία. Άλλοτε δίνεται από το θέμα του έργου, άλλοτε από το πρόγραμμα του έργου και άλλοτε από τον τόπο του έργου. Διαμέσου του τρίπτυχου φανερώθηκαν και όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν κάθε φορά στην υλοποίηση ενός έργου και που εν τέλει αποτελούν το δικό μας λεξιλόγιο έκφρασης. Φανερώθηκαν επίσης οι αρχές και αξίες που μας καθοδηγούν. Μας απασχολούν ζητήματα όπως η δημιουργία ιδιότυπων ατυποποιητών χώρων, εμπνευσμένων κάθε φορά για το συγκεκριμένο χρήστη. Η μορφοποίηση της κίνησης είτε μέσα είτε έξω από το κτίριο, με τρόπο που να αποτελεί ένα ουσιαστικό χώρο μετάβασης σε ένα χώρο με δικό του χαρακτήρα και σημαντικότητα. Η μελέτη και ο σχεδιασμός σε όλη την έκταση του έργου, σε όλο τον καμβά του γηπέδου μέχρι τα όρια του, δημιουργώντας αυλές και τμηματικούς κήπους με συγκεκριμένες φυτεύσεις. Η επεξεργασία της κατασκευής τόσο στο στάδιο της μελέτης, όσο και στο στάδιο της επίβλεψης σε όλα τα στοιχεία της, είτε αυτά θα παραμείνουν ορατά είτε όχι. Η μελέτη του έργου σε όλες τις κλίμακες και μέσα στα πλαίσια μιας ενιαίας γραφής που προκύπτει από την ιδέα του έργου. Η ευελιξία στη χρήση των χώρων εσωτερικών και εξωτερικών, έτσι που να προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Η πρόνοια για προσαρμογές ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, όπως αυτές δυνατόν να προκύψουν στην πορεία του χρόνου. Θεμελιώδης αρχή για μας είναι οι ενέργειές μας να εστιάζονται στη ουσιαστική κατάργηση του κτιστού και τη διείσδυση του άκτιστου, στη συνύπαρξη και στη συντάφτισή του σε ένα ενιαίο σύνολο, καθώς και στις αρχιτεκτονικές μεταβάσεις των χώρων, στο μεταξύ τους διάλογο, ενίοτε με την παρεμβολή ενδιάμεσων κενών. Όλα κάτω από μια βασανιστική προσήλωση στο ειλικρινές, στο καθαρό και στο απλό. Εκεί επιχειρούμε να φτάσουμε μέσα από μια συνεχή αφαίρεση και προσπάθειά μας η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με τα λιγότερα δυνατά μέσα. Επιδίωξή μας να συνθέτουμε από τα μέσα προς τα έξω και να μένουμε επικεντρωμένοι περισσότερο στο είναι παρά στο φαίνεστε. Και στόχος μας τα έργα να ζουν, να εμπλουτίζονται και να γερνούν όμορφα μαζί με τους χρήστες τους. Η ικανοποίηση για μας δεν είναι μόνο το χρηστικά σωστό και αισθητικά ωραίο τελικό αποτέλεσμα. Η ικανοποίηση για μας είναι και η ίδια η διαδρομή από την αρχική δουλειά στο γραφείο μέχρι τα πρώτα στάδια της κατασκευής, αλλά και μέχρι το τέλος της να είναι ευχάριστη και ενδιαφέρουσα. Πάντα και σε σχέση με τους χρήστες, με τους οποίους πολλές φορές αποκτούμε φιλικές σχέσεις. Εκεί είναι που η προσπάθεια μας για σύνθεση όχι απλώς κτιρίων, όχι απλώς υπαίθριων χώρων, αλλά περιβαλλόντων ζωής, συχνά μας δίνει τη χαρά και τη συγκίνηση να βλέπουμε να προκύπτουν τέτοιοι χώροι που κάνουν τους χρήστες τους να τους αγαπούν, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν το γιατί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ελευθερία και τον Βασίλη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Δεν έχουμε κάτι προγραμματισμένο τώρα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε έναν γύρο ερωτήσεων, απόψεων από τους φίλους που είναι παρόντες. Ναι. Λοιπόν, θέλει κάποιος να πει κάτι, να εκφράσει κάποια άποψη, να ρωτήσει. Το
Το 6. Το 6, επειδή έχει μια διαδρομή 12 χρόνων, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο, είναι εξαιρετικό έργο και νομίζω ότι βοηθήσει πάρα πολύ την αρχιτεκτονική της Λευκωσίας. Αλλά θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο που είδα όλη τη διαδρομή της δουλειάς σας. Πρόσεξε ότι σε όλα τα έργα, και ίσως εσείς να το παρατηρήσετε τούτο, ενώ είσαστε αρκετά στρουκτουραλιστές, δομικοί κτλ. Πάντα υπάρχει μια καμπύλη σε εξαίρεση με έναν έργο όπως το μαθαρίσετε. Μόνο με κατοικία με τα τελευταία μεταξύ, δηλαδή τα βιβλία, άλλες δύο μετρίες. Είναι κάτι που, το βλέπετε να έρχεται στο έργο σας συνέχεια, είναι ένα στοιχείο το οποίο υπάρχει συζήτηση μέσα στο γραφείο σας. Όλα τα έργα είχαν μια ελαφριά κάπου ποτέ έτσι απόλυτο τον κύκλο. Ναι. Βασικά είναι η μεταξύ μας σχέση. Το αρσενικό και το θηλυκό, να το πάρεις. Δηλαδή η πιο πλευρά του Βασίλη, για λόγω της σχολής την οποία τέλειωσε, είναι πιο, πώς το είπες, στρουκτουραλισμός, πιο τεχνικά. Η δική μου σχολή ήταν πιο προς το ελεύθερο, οπότε κάπου υπάρχει ανάγκη για να ξεφύγω, τουλάχιστον εγώ, να ξεφύγω από το πιο γεωμετρικό, ναι, το πιο αυστηρό. Οπότε, ναι, αυθόρμητα δηλαδή μπαίνει κάτι πιο ελεύθερο μέσα και ίσως έρχεται και στους υπαίθριους χώρους τούτου. Αν δεν πάει πας στο ίδιο το κτίριο, πας στον όγκο, ναι, μεταφέρεται στους υπαίθριους χώρους. Η ελεύθερη κίνηση. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια για το Ολυμπιακό Μέγαρο. Πάντως, εγώ απλώς θα πρόσθετα ότι η καμπύλη που είπες δεν είναι σπάνια, είναι τυχαία, δηλαδή γεωμετρικό σχήμα ουσιαστικά, απλώς δεν είναι ευθείες γραμμές. Εντάξει, ουσιαστικά ισχύει το πολύ ελευθερία. Γιώργο. Γνωρίζοντας, επειδή ήθελα να σας φέρω σε μια ιδέα δύσκολη θέση, αλλά θέλω να σας φέρω σε μια θέση την οποία ξέρω ότι υπάρχει, η σχέση με την πόλη, η αγωνία τούτη της πόλης και τη ιδιαίτερη η δική σας έτσι, εμπειρία από την πόλη της Λάρνακας με τα χιλιάδες προβλήματα. Πώς τούτο τροφοδοτά το κάθε έργο, δηλαδή προς το παρόν εξηγήσετε το σε σχέση με το άμεσο περιβάλλον, όπως το σπίτι με την καμπύλη που βλέπει προς το πράσινο. Τι στοιχεία από την πόλη μπορούν να σηματοδοτήσουν το έργο σας με διαφορετικό τρόπο, που να γίνει πιο οργανικά, δεμένο να φτιάχνει μέσα από την πόλη το έργο. Ή με άλλα λόγια, να το βάλουμε έτσι, αν δεν έχει δαμέ υλοποιηθεί κάτι που έχει τόση άμεση σχέση με την πόλη και κάτι το οποίο εξελίσσεται, ίσως να μας πείτε τις σκέψεις, αγωνίες, πώς μπορούν τα έργα σας να εξελιχθούν σε κάτι που να προσδοήσουν στην πόλη κάτι καινούργιο. Δεν ξέρω αν κατάλαβα ακριβώς τι είναι τούτο που ζητάς. Σχέση με την πόλη είναι πολλά πιο ξεκάθαρη στο Ολυμπιακό, το μεγάλο. Ναι. Ναι. Αλλά τα έργα πέραν το ότι μπορεί να είναι ιδιωτικές κατοικίες ή οτιδήποτε, πώς μπορούν τότε οι αγωνίες που καταγράφονται καθημερινά και που σας, το σκέψη σας.
σχέση με την πόλη, τα προβλήματα της, πώς μπορούν να τροφοδοτήσουν την ιδέα ενός μεμονωμένου έργου. Ναι, κοίταξε, το, στο Ολυμπιακό Μέγαρον, επειδή είναι ένα δημόσιο κτίριο, ένα κτίριο που απευθύνεται εξ ορισμού στην πόλη, σίγουρα για μένα τα ζητήματα που μπαίνουν πιο επιτακτικά. Σε μια ιδιωτική κατοικία όμως, έτσι όπως είναι και η πόλη μας σήμερα, στις περιπτώσεις που μας έτυχαν εμάς, έμπαινε κυρίως το ζήτημα μιας εσωστρέφειας. Και τούτο νομίζω φάνηκε και στα παραδείγματα που δείξαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Λάρνακα, σίγουρα τα προβλήματα της είναι σοβαρά και μεγάλα. Είναι κάτι που μπορεί κάποιος να πει ότι να επιληθούν μέσα από μια τέτοια προσέγγιση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η ιδιωτική κατοικία είναι περισσότερο ένας χώρος προσωπικός για τον καθένα. Η σχέση της με την πόλη και με τον δρόμο και με τη γειτονιά είναι κάτι που εύκολα μπορεί κάποιος να το προσεγγίσει, αλλά σίγουρα δεν μπορεί τούτο να δοθεί, ας πούμε, σε μεγαλύτερη έκταση και να δώσει λύσεις, ας πούμε, σε ζητήματα της πόλης. Στη Λάρνακα, η περιοχή για την οποία ίσως αναφέρεσαι των δηληστηρίων και των πετρελαϊκών εγκαστάσεων, τούτη στιγμή, εξ όσο γνωρίζουμε, γίνεται ένα σχέδιο περιοχής και το οποίο προτείνει σε ορισμένα σημεία οργανωμένη δόμηση, οργανωμένης κατοικίας. Περιμένουμε να δούμε τα τελικά όμως, την τελική προσέγγιση που η μελέτη γίνεται από το Τμήμα Πολυδομίας και Κοιήσεως, να δούμε πώς τούτο να προταθεί προς τα έξω και ανάλογα να τοποθετηθούμε. Εγώ θα έλεγα ότι το θέμα της πόλης δεν είναι θέμα μόνο των αρχιτεκτώνων. Πρέπει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι η πόλη είναι μια επέκταση της κατοικίας του ουσιαστικά. Όπως είναι στο εξωτερικό η πόλη, ουσιαστικά βγαίνεις από το σπίτι σου, περπατάς και ζεις στην πόλη σαν να είναι ένα πιο μεγάλο σπίτι για σένα. Στην Κύπρο δυστυχώς δεν έχουμε υπάρχει τούτη διάσταση, διότι ο καθένας μόλις βγει από το σπίτι του, πιάνει το αυτοκίνητο και πάει όπου θέλει να πάει στον άλλον προορισμό, χωρίς να ζει την πόλη. Επομένως, νομίζω η δική μας η αποστολή σαν αρχιτέκτονες είναι να περάσουμε τουλάχιστον τούτο το μήνυμα προς τον κόσμο, ότι η πόλη είναι επέκταση του σπιτιού του, ούτως ώστε και ο ίδιος ο κάτοικος να μπορέσει να προσφέρει σε τούτη τη διαμόρφωση της πόλης. Νομίζω εμείς σαν αρχιτέκτονες προσφέρουμε αρκετά στις διαμορφώσεις της πόλης με τα κτίρια τα οποία παίρνουν θέση μέσα στην πόλη και με τον τρόπο με τον οποίο και εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή το πώς μπαίνει ο χρήστης μέσα, το πώς βγαίνει, είναι η σύνδεση με την πόλη. Αλλά πιστεύω ότι το σημαντικό είναι ο κόσμος να καταλάβει. Δηλαδή, όπως το σπίτι μας είναι η επέκταση του ίδιου του εαυτού μας, μετά και η πόλη είναι η επέκταση του ίδιου του σπιτιού μας. Υπάρχει τη μετάφορα που νομίζω δεν υπάρχει στην Κύπρο. Ο κόσμος δεν το νιώθει το πράγμα. Και έτσι μένει ο καθένας στο σπίτι του ουσιαστικά. Μπράβο και στους δύο, γιατί έχετε μια συνεχή παρουσία στα κοινωνικά δρόμενα της πόλης σας, με παρεμβάσεις, με συμμετοχή σε οργανωμένα σύνορα, έτσι ώστε να βελτιωθεί το δεδομένο περιβάλλον και είναι μια από τα, αν θέλετε,
έχει το πλεονέκτημα ο αρχιτέκτονας να μπορεί να τοποθετείται για πολλά θέματα που απασχολούν κύριε και καθήκοντα, αν θέλετε, να τοποθετείται για διάφορα ζητήματα που αφορούν την πόλη και η ενεργό συμμετοχή σας, νομίζω, είναι πολύ θετική και για το κύρος του αρχιτέκτονα, αλλά και για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη της Λάρνακας. Όπως έχω πει, θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά, γιατί έχετε μια πορεία η οποία τιμά την οικογένεια των αρχιτεκτών. Το Ολυμπιακό Μέγαρο, εγώ θα έλεγα, ή καλύτερο Ολυμπιακό Πάρκο, είναι ένα κόσμημα που προβάλλεται και στο εξωτερικό ως τέτοιο παράδειγμα, και μπράβο για τούτο. Η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι πώς, επειδή βλέπω αρκετούς νέους, πόσον συνέβαλε η συμμετοχή σας στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, είτε κερδίζοντας είτε μη, τούτη όλη την διαδρομή των 20 και πλέον ετών, αν κατάλαβα καλά, περίπου. Δηλαδή, πόσο βοηθά για να ακούσουν και οι νέοι η συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ανεξάρτητα αν έχεις βραβευτεί, αν έχεις υλοποιήσει έργο, αν έχεις διακριθεί ή αν όχι. Ευχαριστώ. Σίγουρα η διαδικασία ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δίνει στον αρχιτέκτονα τη δυνατότητα να δουλέψει πέρα από τα στεγανά του επαγγέλματος. Δηλαδή, διά του την ευχέρεια να επινοήσει πράγματα, να προτείνει πράγματα καινούργια. Ακόμα και το γεγονός ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και πρέπει μέσα σε λίγο χρόνο να βρεις κάτι το οποίο να πείσει κάποιους την Κρητική Επιτροπή για να έχει κάποια διάκριση η μελέτη σου, τούτο σε αναγκάζει να επικεντρωθείς στα ουσιώδη και να προσπαθείς να αντιμετωπίσεις το θέμα, να τα διαχειριστείς το θέμα δηλαδή, με τρόπο έτσι πολύ ουσιαστικό ως προς την αρχιτεκτονική του, και να μην μπει σε μια διαδικασία επεξεργασίας και φλιαρίας, να το πω έτσι. Οπότε τούτο βοηθά πολύ στο να ξεκαθαρίζεις και εσύ σαν αρχιτέκτονας τις αρχές σου και τις αξίες πάνω στις οποίες πατάς. Τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν τούτου, σίγουρα ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός είναι μια ευκαιρία για να μπορέσεις να διεκδικήσεις ένα μεγάλο έργο. Δεν υπάρχουν άλλοι εύκολοι τρόποι να διεκδικήσεις ένα μεγάλο έργο, το οποίο να σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα στην αρχιτεκτονική, γιατί εκεί αναφέρεσαι σε πιο πολύ κόσμο, εξυπηρετείς πιο ανάγκες περισσότερου πληθυσμού, γιατί τούτο είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, βασικά στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσπαθείς να βγάλεις το ό,τι καλύτερο μπορείς. Είναι το θέμα του ανταγωνισμού που σε αναγκάζει να πας στα όρια σου. Και τούτο βοηθά γιατί έτσι αναπτύσσεσαι. Δηλαδή, προσπαθώντας να φτάσεις στο πιο ψηλό που μπορείς να κάνεις, μετά ο επόμενος ανταγωνισμός σε παίρνει ακόμα πιο ψηλά, και προοδεύεις. Βλέπεις κάτι άλλο από τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά στο γραφείο. Πιο μεγάλο το πεδίο αυτό που ψάχνεις, ας πούμε, της εξερεύνησης, εξερευνάς την αρχιτεκτονική σε πιο μεγάλο πεδίο από ότι σε μια ανάθεση για έναν... Και τον που λέει ο Βασίλης ότι κυρίως οι διαγωνισμοί είναι δημόσια έργα, οπότε εκεί επεξεργάζεσαι την αρχιτεκτονική σε άλλη διάσταση, σε άλλον επίπεδο. Να προσθέσω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι για το ίδιο θέμα προτείνουν λύσεις και άλλοι συναδελφοί. Και μετά βλέποντας το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, βλέποντας τις άλλες λύσεις, και εκεί ας πούμε μαθαίνεις πράγματα και μπαίνεις ας πούμε και σε μια συζήτηση με τον εαυτό σου, ας πούμε, το τι έκαναν οι άλλοι, τι έκαμε εσύ, γιατί το έκαμε εσύ, γιατί το έκαναν οι άλλοι. Τούτα σίγουρα είναι μαθήματα αρχιτεκτονικής. Και βέβαια, οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί όταν γίνονται προσφέρουν και στην πόλη τα καλύτερα κτίρια. Και τούτο που προσπαθούμε και εμείς στη Λάρνακα να προωθήσουμε μέσω του Δήμου όπου μπορούμε να προωθήσουμε τους διαγωνισμούς. Δεν πρέπει να σταματήσουν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Πολύ σημαντικό. Κάποιος άλλος?
Νομίζω δεν έχουμε κάποιον άλλο να πούμε ότι τελειώσαμε. Ευχαριστούμε ξανά την Ελευθερία και τον Βασίλη. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και ιδιαίτερα.